Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Η Γη της Ελιάς». Όπως θα δούμε, σοκαριστικές θα είναι οι εξελίξεις, ειδικά για τον Ορέστη και τον Δημοσθένη. Ο Ορέστης αποκαλύπτεται ως μυστικός αστυνομικός, αν και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την υπηρεσία λόγω ενός προβλήματος υγείας. Μετά από την επιτυχημένη μεταμόσχευση καρδιάς, όπου πήρε την καρδιά του Κίμωνα, αποφάσισε να μεταβεί στη Μάνη για μια νέα αρχή με την επιθυμία να επανέλθει στο παλιό του επάγγελμα. Από την άλλη, ο Δημοσθένης αρχίζει ξανά τη διακίνηση ναρκωτικών στη Μάνη, επιτυγχάνοντας να εντάξει νέα μέσα από την αστυνομία με την ανάμειξη του νέου του συνεργάτη, του Βαγιάκου. Όταν μια πληροφορία για διακίνηση ουσιών φτάνει στο γραφείο του Κουράκου, αυτός τη μεταφέρει άμεσα, αλλά αποδεικνύεται ψευδής. Σύντομα όμως, ο Ορέστης γίνεται μάρτυρας μιας πραγματικής διακίνησης ναρκωτικών και αποφασίζει να ξεκινήσει μια μυστική έρευνα από μόνος του, κρατώντας την κρυφή από όλους και από τον Κουράκο. Αποφασίζει να αναλάβει δράση και δεν λέει τίποτα στο Γιώργη, καθώς πλέον έχει πληγωθεί από το πισόπλατο χτύπημα που του έδωσε με τη σχέση του με τη Δήμητρα. Το κρίσιμο στοιχείο που ανατρέπει τα δεδομένα είναι όταν ο Ορέστης ανακαλύπτει ότι ο Δημοσθένης Καπερνάρος είναι ο εγκέφαλος πίσω από τη διακίνηση ναρκωτικών. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.